Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι και σήμερα προχωρήσαμε στην τοποθέτηση κάδων στην πόλη του Βροντάδου όσον αφορά κάδων ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε, πιστεύω όμως ότι μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί. Όσον αφορά τους κάδους του γυαλιού, δυστυχώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Το φορτηγό το οποίο προοριζόταν για την αποκομιδή των γυαλιών κρίθηκε ακατάλληλο και αυτή τη στιγμή προχωρούμε σε ενέργειες έτσι ώστε να προμηθευτούμε είτε να αγοράσουμε είτε από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης είτε είμαστε και σε συνεργασία με άλλους δήμους να προμηθευτούμε ένα φορτηγό για να μπορούμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην αποκομιδή και των γυαλιών. Ήταν το φορτηγό της Οικόπολης αυτό το οποίο προορίζονται για την... Ήταν το φορτηγό της Οικόπολης, όμως μετά από έναν επιλεκτικό έλεγχο που έκανε το συνεργείο είδε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν έχει τις προδιαγραφές για να μαζέψει το γυαλί και το κόστος μετατροπής του συγκεκριμένου αυτοκινήτου έτσι ώστε να μπορούμε να συλλέγουμε το γυαλί είναι αποτρεπτικό. Mm-hmm. Δηλαδή μας συμφέρει καλύτερα να αγοράσουμε ένα φορτηγό ιδιοκτησίας του Δήμου έτοιμο για τη συγκεκριμένη εργασία παρά να προχωρήσουμε στη μετατροπή του συγκεκριμένου αυτοκινήτου έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για να συλλέγουμε το γυαλί. Πόσο περίπου μπορεί να κοστίσει ένα τέτοιο όχημα στο Δήμο? Από χτες κάνουμε μία έρευνα. Προς το παρόν οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το συγκεκριμένο φορτηγό που θα πληρεί τις προδιαγραφές κοστίζει από 38 έως 40.000 ευρώ. Μιλάμε πάντα για μεταχειρισμένο πενταετίας, όχι για καινούριο. Τώρα, η κάδη του γυαλιού είναι έτοιμη, έτσι είναι έτοιμη να τοποθετηθούν? Η κάδη του γυαλιού είναι έτοιμη, τοποθεσίες έχουμε επιλέξει. Το μόνο που μας σταματάει είναι το φορτηγό. Το οποίο πότε υπολογίζεται, δηλαδή είχατε δώσει ένα χρονοδιάγραμμα, τώρα το νέο χρονοδιάγραμμα? Εμείς είμαστε έτοιμοι και θα ήμασταν έτοιμοι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 15 του Μάρτη, να ξεκινήσουμε να τοποθετούμε τους κάδους. Δυστυχώς θα κάνουμε μία έρευνα, πότε θα το αποκτήσουμε και πότε θα είναι έτοιμο για κυκλοφορία θα σας ξαναενημερώσουμε.